Ληστεία με το καλημέρα είχαμε σήμερα λίγο πριν τις 9 το πρωί σε υποκατάστημα τράπεζας στη συμβολή των οδών Ανδρέα Παπανδρέου και Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τώρα μόνο έχει χρόνια γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει φύλαξη, δεν υπάρχει ασφάλεια, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν τα βλέπετε. Κορδελιό. Κάτι θα γίνει. Ή θα κλέψει ένα αυτοκίνητο ή θα... Θα γίνεται πολλά, δηλαδή, εδώ. Κάθε μέρα κάτι γίνεται. Αβέρτα, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή τώρα δυστυχώς με την ακρίβεια. Τι θα κάνουμε, αφού πεινάει ο κόσμος. Έτσι δεν είναι, αφού πεινάει. Έτσι μας έχουν καταντήσει και θα φτάσουμε όλοι. Ο θρασίτατος δράστης μπήκε σαν κύριος στην τράπεζα φορώντας μόνο τη μάσκα προστασίας από τον κορονοϊό. Κάποια στιγμή πρόταξε το όπλο που κρατούσε, καταφέροντας να κινητοποιήσει υπαλλήλους και πελάτες που δεν πίστευαν ότι γινόταν ένοπλη ληστεία. Δεν έχω λόγια, τι να πω. Πέφτω από τα σύννεφα. Στον κεντρικότερο δρόμο του Κορδελιού. Τι ώρα ακριβώς έγινε? Τι να πω, έχουμε γίνει Σικάγο. Εδώ καταντήσαμε Τέξας εδώ μέσα, ρε παιδί. Τι είναι, πάει εκείνη η Ελλάδα που ξέρατε. Συχνά πήγαινε να γίνονται εδώ στην περιοχή. Εδώ όχι, εγώ για πρώτη φορά είδα εδώ πέρα ληστεία. Σε τράπεζα καμιά φορά. Έχουν ξεφύγει τα πάντα. Έχουν ξεφύγει τα πάντα. Τι να πω, δεν ξέρω. Πρέπει τα μέτρα να γίνουν πολύ πιο αυστηρά. Ο κόσμος, οι πολίτες πρέπει να ευαισθητοποιηθούν. Να κοιτάνε, να προσέχουν, να νοιάζονται. Όλα είναι δύσκολα, όλα. Με αστραπιές κινήσεις, ο ένοπλος ληστής πήρε άγνωστο μέχρι στιγμής ποσό από το υποκατάστημα και τράπηκε σε φυγή, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο ότι χρησιμοποίησε μία μηχανή που φέρεται να είχε παρκάρει έξω από την τράπεζα, ενώ ερευνάται η περίπτωση να τον περίμενε και συνεργός για να διαφύγουν από το σημείο. Φοβόμαστε πλέον και τη σκιά μας, ξέρω από τι να πω. Αυτό γίνεται συχνά πήγαινε εδώ πέρα. Όχι, εγώ τώρα πρώτη φορά το ακούω για εδώ. Ο γενικότερα, μην υπάρχουν έτσι διαρρήξεις, ληστείες, κλοπές, τα λοιπά, υπάρχουν... Τι να σου πω, εντάξει, σίγουρα δεν είμαστε όπως ήμασταν τα παλιά τα χρόνια. Παλιά κοιμόμασταν με ανοιχτά πατζούρια. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Και τι δεν γίνονται, άστα, μη ρωτάς, παιδί. Ποιος δεν ανησυχεί, κλείνουν και τα δωμάτια που κοιμόμαστε. Από την πρώτη και όλα στιγμή, αστυνομικοί βρέθηκαν στο υποκατάστημα τράπεζας για να συλλέξουν στοιχεία που ενδεχομένως να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του δράστη, ενώ παράλληλα έγιναν αναζητήσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις να χτενίζουν κυριολεκτικά την ευρύτερη περιοχή. Μόνο ανησυχία. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Από το φόβο. Περνάει η αστυνομία, συνέχεια περνάει, αλλά δυστυχώς οι ληστείες γίνονται όταν δεν είναι οι αστυνομικοί εδώ. Και οι αστυνομικοί να ήταν εδώ. Εντάξει, για την ασφάλεια των κατοίκων. Έτσι όπως έγινε ο κόσμος, παιδί μου, είναι άστα. Άστα. Με το υπόλοιπο ανησυχία στον κόσμο. Φυσικά δεν υπάρχει. Να, περιμένουμε τώρα εδώ και. Όπως ήταν φυσικό, οι κάτοικοι του Κορδελιού είναι αναστατωμένοι με τη θρασίτατη ένοπλη ληστεία, που έρχεται να προσθεθεί σε μια μακρά λίστα ληστείων, επιθέσεων, κλοπών και διαρρήξεων στην περιοχή. Μάλιστα, αυτό που λένε γεμάτοι παράπονο είναι πως αισθάνονται ανασφάλεια και ότι συχνά πυκνά γίνονται έρμεα στις ορέξεις επιτίδιων. Ναι, τους προάλλους πήραν τα μάξι, εδώ το πάρκαρα να πούμε και μου το πήρανε. Μέρα μεσημέρι. Ότι φοβάστε. Εννοείται. Εννοείται φοβόμαστε. Τις προάλλες ημέρα το αυτοκίνητο πήγανε μέσα στο γαράζι, το ανοίξανε. Με κάνανε 200 ευρώ αυτό. Πήγανε να το βάλουν μπροστά στο εξωργό, κόψα τα καλώδια, μπορούσαν να το βάλουν μπροστά, σκότωσαν, έφυγαν. Πάρα το πάρω, για χαρά. Πάζω στη ρουμία, τι να του κάνουμε, να μην είναι ο πρώτος για ο δεύτερος. Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγες ώρες νωρίτερα και πιο συγκεκριμένα στις 5.30 τα ξημερώματα, στόχος διαρρηκτών έγινε το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στο ωραίο καστρό Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, άγνωστοι άρπαξαν 300 ευρώ από τα ταμεία και στη συνέχεια έγιναν καπνός. Για την υπόθεση διεξάγονται αστυνομικές έρευνες.